Γεια σας. Είμαστε από τον έναν του κολυμπητηρίου και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε... Να έχετε να μας δώσετε κάτι. Έστω και για χρήματα. Πάω μέσα να σας γεμίσω ένα ποτήρι νερό. Για πες μου Γιώργο, πώς σου κάνει 8-8? 8-8, δεν ξέρω. Να σου πω, έχεις 8 κεράσια και φας και τα 8. Τι θα σου μείνει? Τα κουκούτσια. Μπομπό, πού είναι η εργασία σου? Κύριε, την έφαγε ο σκύλος μου. Είμαι 25 χρόνια καθηγητής και περιμένεις να σε πιστέψω. Βασικά, με ζόρισε λίγο, αλλά την έφαγε. Λοιπόν, Μπόμπο, πώς ήταν οι μαθητές του Χριστού? Δύο λεπτά. Πόσες και οι ώρες του ορολογίου? 8 και 20. Do you speak English? Sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? Parlare italiano? Parlare spagnolo? Ρετζίτσον, μήπως να μαθαίνουμε κι εμείς καμιά ξένη γλώσσα? Τι να την κάνουμε όλη την ξένη γλώσσα? Για να συνεννόμαστε με τον ξένο κόσμο. Τι λέει ρε Μίτσο, αυτός εδώ δεν ήξερε 5 γλώσσες και δεν μπορεί να συνεννοηθεί μαζί μας. Γεια σας, μια τσίχλα θα ήθελα. 10 λεπτά παρακαλώ. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να περιμένω. Ξέρεις γιατί οι ελέφαντες βάζουν τα νύχια τους κόκκινα? Γιατί? Για να κρύβονται μέσα στους παπαρώνες. Μα... Όχι, δεν έρχονται ποτέ έλαβονται να κρύβεται μέσα από παπαρώνες. Είδες πόσο καλά κρύβονται. Εσύ, διαβάζω τώρα εδώ ότι τα μοντέλα τρώνε χαρτοπετσέτες για να δυνατήσουν. Σιγά, κι εγώ χθες έβλαγα μία. Μαζί με το σουβλάκι. Εσύ σου ηλίθιος που μάθες το αυτοκίνητο μου πράσινο. Ναι, έλα, ναι, πες. Σε ρωτάω, εσύ σου ηλίθιος που μάθες το αυτοκίνητο μου πράσινο. Ναι ρε, εγώ είμαι, έχεις κανένα πρόβλημα? Ήθελα όλο ένα χέρι, ακόμα. Μα, είπα. Ναι, έλα. Γυναίκα, έχει ζεστό νερό ή να αρχίσω πάλι τα καντήλια? Έχει, έχει. Ωραία, γιατί δεν ξαναπήρε το πιάτα με κρύο νερό, να το ξέρεις. Ναι, αστυνομικό τμήμα εκεί. Λοιπόν, είναι δύο γυναίκες λίγο πιο πέρα που τσακώνονται για μένα. Ναι, και πού είναι το πρόβλημα? Επειδή είναι καλή άσχημη. Έχεις ψωμάκι? Όχι. Έχεις ψωμάκι? Όχι. Έχεις ψωμάκι? Όχι. Έχεις ψωμάκι? Όχι! Έχεις ψωμάκι? Όχι! Άμα μου ξαναπείς άλλη μία φορά θα σου καθώσω το κεφάλι στον τοίχο. Έχεις καρφιά? Όχι. Έχεις ψωμάκι? Γεια σας κυρία μου. Ήρθατε για τη φορολογική δήλωση, Ναι, ναι, ναι. Για πείτε μου, πόσα παιδιά έχετε? 8. Σημειώστε το, σε παρακαλώ. Και μπορείτε να μας πείτε τα ονόματά τους? Φωνάσεις. Σημειώσε. Τα υπόλοιπα 7. Και αυτά, Θανάσης. Θανάσης, όλα και τα 8 Θανάσης. Και πώς τα ξεχωρίζετε? Τα φωνάζω με τα επιθετά τους. Ρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι αρχίζω που πει, είναι 15 εκατοστά και ικανοποιεί όλες τις γυναίκες. Καλά, τι σκέφτεσαι μεσημεριάτικα? Γιατί, το 500 ευρώ δεν έχει αξία. Ανέμα. Μπαμπά, μπαμπά, να πάω να παίξω έξω. Για το καινούριο σου πανταλονάκι. Όχι, με τους φίλους μου. Τι είναι πράσινο και σε χαιρετάει? Το πήρα το πράγμα. Όχι, δεν είναι αυτό. Η χελόγουνα είναι. Ναι ρε, η χελόγουνα. Η χελόγουνα. Ναι. Χελόγουνα. Χελόγουνα. Ρε εσύ, ξέρεις πότε θα πάνε οι γύφτες στο φεγγάρι? Που, όταν σκεφτούν για κοινός με την τάτσου να βγάλουν πυράβλους. Να σου πω, αύριο θα πάμε στην παραλία, θες να κάνουμε στους Άγγλους? Ναι. Ας κάνουμε μια πρόβα.
Και Invisible! Ποιο μπορώ αυτό με τον πιστεγιά. Γεια σπιδάκι μου. Τι διαβάζεις εκεί με τόση αφοσίωση. Άλγεμπρα. Για να σε ρωτήσω λίγο. Σ' αρέσει το σχολείο. Ναι, και να πηγαίνω και να επιστρέφω. Εμένα εκεί δεν μ' αρέσει. Γεια σου, Δήμα. Γεια σου, Δήμα. Α, ξέχασα να σου πω. Ναι. Στο σχολείο θα κάνουμε μια γιορτή το Πάσχα. Ναι. Και πήρα το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Πήρες το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Δόξα σε ο Θεός και η Παναγία θα πήρε μια φορά τα χέρια του. Δόξα σε. Λοιπόν, παιδιά μου, ποιος θα μου πει μια λέξη που πει. Κυρίε, κυρίε, να πω. Όχι, κυρίε. Θα πει πάλι βρισιά μου. Να πω. Που πού παίρνεις εσύ. Πούτσα. Παιδιά μου, να σε ρωτήσω. Τι ξέρεις για τους αρχαίους βασιλείς της Κρήτης. Ξέρω πως όλοι έχουν μεγάλη καταρχήν. Γιατί ο Πόντιος Πιλάτος σταύρωσε τον Χριστό. Ήδη τον είπε Πόντιο. Δεν μου λες, ποιος είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος της δεκαετίας που πέρασε. Μα θέλει και ερώτημα. Ο Μητσοτάκης, που παρόλο τη γαδαμιά του, έγινε πρωθυπουργός. Ναι. Παντούρι! Κι όποιος κατάλαβε.